Κύριε Υπουργέ, αγαπητέ και αγαπητοί συνάδελφοι, νομίζω ότι υπο κανονικέ συνθήκε δεν θα βρισκόμασταν εδώ. Ε, όταν πριν πέντε μήνε είχαμε βρεθεί στη Θεσσαλονίκη, είχα τη χαρά να σα έχω πάνω στη Θεσσαλονίκη. Είχαμε συζητήσει μια σειρά από θέματα, είχαν τεθεί τα προβλήματα, είχαν δοθεί α, κάποιοι οδικοί χάρτε, κάποια χρονοδιαγράμματα. Δυστυχώ, πέρα από το γεγονό ότι πολλά από αυτά δεν βρήκαν α, την α, λύση του, προσθέθηκαν και πάρα πολλά άλλα θέματα. Αυτή η περίοδο ήταν μια ιδιαίτερα βεβαρημένη περίοδο, με πολλά θέματα, κυρίω τον ενεργειακό κόστο. Για παράδειγμα, σα πω ότι στο Δήμο Θεσσαλονίκη το πρώτο τρίμηνο τριπλασιάστηκαν στη σχολική στέγη οι ανάγκε για το φυσικό αέριο. Το διάστημα Δεκέμβριος-Ενουάριος διπλασιάστηκαν οι λογαριασμοί του ρεύματο και πάει λέγοντα, προσθέθηκε το τέλο υγειονομική σταφή. Ε, έχουν υποθεί όλα αυτά, δεν νομίζω ότι απευθύνομαι σε εσά για να σα πω κάτι που δεν γνωρίζετε. Ίσως εκείνο που τα ακούει περισσότερο είναι ο Υπουργό, ο αγαπητό μα ο Στέλιο ο Πέτσα, για να έχει την σαφή εικόνα των προβλημάτων. Συν κάποια άλλα θέματα που θα προσθέσω, δεν ακούστηκαν μέχρι στιγμή. Είναι τι γίνεται με τα έργα. Όταν έχουμε μεγάλε εκτόσει, όταν οι τιμέ των υλικών έχουν διπλασιαστεί, τριπλασιαστεί. Έχουμε ουσιαστικά ανυκανότητα, πώς το λένε ε, λευκή πετσέτα από πολλού από τους εργολάβους μας, τα έργα στα οποία πρέπει να ολοκληρώσουμε. Και ένα άλλο κομμάτι το οποίο έρχεται, βρίσκεται, δεν ξέρω αν συμβαίνει και στις δικές σας τις περιοχές, αρχίζουν τα κύματα των προσφύγων. Αρχίζουν ε, ε, οι, οι Ουκρανοί να έρχονται, θα πρέπει να έχουμε λύσεις, γιατί ως γνωστόν εμείς είμαστε αυτοί που θα πρέπει να δώσουμε λύση θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά τα προβλήματα που υπάρχουν. Άρα αυτά και άλλα πολλά πρέπει να είμαστε σε συνεχή εγρήγορση, θα πρέπει να είμαστε σε άριστη συνεργασία και ευχαριστώ πάρα πολύ τον πρόεδρο, το Δικητικό Συμβούλιο τη ΚΕΔΕ, για αυτή του την πρωτοβουλία, για την καθημερινή επαφή που έχουμε. Θέλουμε, Υπουργέ, να έχουμε και την αντίστοιχη επαφή και καθημερινή συνεργασία, γιατί πραγματικά σε εμά μετακυλείται το μεγαλύτερο βάρο αυτή τη προσπάθεια και θα πρέπει από αυτή τη δυσκολία να βγούμε νικητέ. Οπότε καλή δύναμη σε όλου και με το καλό την επόμενη φορά που θα βρεθούμε να έχουμε λιγότερα προβλήματα και περισσότερη αισιοδοξία. Ευχαριστώ πολύ. τον Κώστο Ζέρβα για την του.